Κοιτάξτε, καταρχήν είναι απόλυτα καταδικαστέα κάθε εκδήλωση απειλής, βίας ή βίας εις βάρος πολιτικών προσώπων ή εις βάρος των θεσμών. Δυστυχώς αυτή είναι μια νοοτροπία που στη χώρα μας δημιουργήθηκε στις πλατείες πριν από λίγα χρόνια και δυστυχώς αυτό συνέχισε και εξαπλώθηκε. Σας θυμίζω ότι τρεις βουλευτές μας έχουν χτυπηθεί. Στις πλατείες ανδρώθηκαν ακραίες συμπεριφορές απέναντι σε πολιτικούς και το κοινοβούλιο. Θα σας θυμίζω τα συνθήματα που ακούστηκαν τότε εναντίον της Ελληνικής Βουλής, η οποία είναι η βάση της δημοκρατίας. Η Χρυσή Αυγή από εκεί και πέρα είναι μια εγκληματική οργάνωση. Παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη πριν από αρκετά χρόνια και δυστυχώς για κάποιο λόγο που ακόμα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, αυτή η δίκη δεν έχει τελειώσει. Και είναι μεγάλο λάθος ότι πηγαίνουμε στις εκλογές και θα γίνουν οι εκλογές χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό δίνει μια νομιμοποίηση στην άκρα δεξιά. Και ακόμα δεν νομίζω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δώσει μια πιστική απάντηση, γιατί 5 χρόνια δεν μπορεί να βρεθεί μια αίθουσα να τελειώσει αυτή η δίκη. Κάθε ακραία συμπεριφορά πάντως είναι καταδικαστέα, από όποια άκρα και να προέρχεται, από οποιοδήποτε κόμμα, συλλογικότητα, φορέα, πέστε το όπως θέλεις. Στη δημοκρατία υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχει λόγος, δεν χωράει καθόλου η απειλή και η βία. Ως προς το θέμα της Ευρώπης από εκεί πέρα, νομίζω το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι ο Ευρωπαίος πολίτης μετά που έζησε 60 εκπληκτικά χρόνια οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής, δημοκρατίας, ασφάλειας, αρχίζει και ανησυχεί για το μέλλον της επόμενης γενιάς. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα, δημογραφικά, οικονομικά, παραγωγικότητας, και αυτό έχει δημιουργήσει μια ανησυχία στους Ευρωπαίους πολίτες. Η λύση για μένα είναι περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη Ευρώπη. Δυστυχώς σε κάποιες χώρες βλέπουμε να λειτουργεί το αντίθετο προστατευτικό κλίμα, επειδή ο λαϊκισμός είναι αυτή τη στιγμή μια μεγάλη απειλή για την Ευρώπη. Πρέπει να παλέψουμε εναντίον του λαϊκισμού, να έχουμε πλέον επιχειρήματα και να κρίνουμε τους πολιτικούς με βάση τα επιχειρήματα, τα προγράμματά τους και το τι μπορούν να κάνουν. Κύριε Μηταράκη, και σε σχέση με τα νομοσχέδια που ψηφίζονται στην Ευρώπη, που μπορεί να έχουν σχέση με τους επισφαλείς όρους εργασίας, που μπορεί να έχουν σχέση με τις ανισότητες, να δημιουργούν ανισότητες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά δεν δίνουν πάσα στην ακροδεξιά. Και πώς απαντάτε σε αυτό? Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις και πρέπει τα κόμματα που ανήκουν σε αυτό που ονομάζουμε δημοκρατικό τόξο να βρουν αποτελεσματικές λύσεις. Όσο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αποτελεσματικές λύσεις, τότε αυτό δίνει το δικαίωμα σε λαϊκιστές να εκμεταλλευτούν τον πόνο των πολιτών, όπως δυστυχώς βιώσαμε και στη χώρα μας, να παίξουν με τον πόνο του κόσμου, να του προσφέρουν λύσεις που δεν γίνονται και στο τέλος να φτάσουμε δυστυχώς σε πιο ακραίες συμπεριφορές.